Κατά την είσοδό μας στο γήπεδο, τοποθετούμε το διαρκείας μας στο RFID scanner. Εφόσον είμαστε σωστή θύρα, εμφανίζεται ένα πράσινο βελάκι και μπορούμε να εισέλθουμε. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούμε το barcode του διαρκείας, το οποίο τοποθετούμε κάτω από το κόκκινο στόχαστρο του σκάνερ. Για να εισέλθουμε με εισιτήριο αγώνα, τοποθετούμε το barcode του εισιτηρίου κάτω από το σκάνερ και εμφανίζεται το πράσινο βελάκι. Η τρίτη επιλογή είναι η εκτύπωση στο σπίτι του εισιτηρίου, οπότε χρησιμοποιούμε το barcode που εκτυπώσαμε και το εισάγουμε κάτω από το σκάνερ. Τέλος, μια καινούργια δυνατότητα μας δίνεται με τη χρήση QR code, το οποίο μπορείτε να δείτε από το λογαριασμό σας εφόσον συνδεθείτε με το κινητό σας τηλέφωνο. Τοποθετούμε την οθόνη του κινητού μας με το QR code κάτω από το σκάνερ και ενεργοποιείται η αυτόματη θύρα για να εισέλθουμε στο γήπεδο. Κάθε εισιτήριο απλόη διαρκείας μπορεί να εισέλθει μόνο μία φορά στο γήπεδο και μόνο στη θύρα στην οποία αναγράφεται. Σε περίπτωση λάθους, ένα κόκκινο χ εμφανίζεται στην οθόνη και δεν μας επιτρέπεται είσοδος στο γήπεδο. Για την αγορά του εισιτηρίου, είναι υποχρεωτική η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και βάσει του νέου αθλητικού νόμου η δήλωση του ΑΜΚΑ. Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έρχονται να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα μας είναι υποχρεωμένοι δια νόμου να έχουν μαζί τους αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Για την επίλυση τυχόν προβλημάτων είναι απαραίτητη η επίδειξη κάποιου από τα ανωτέρω δημόσια έγγραφα.